Με τους ιδρυτές ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας που προσέλκυσαν ξένες επενδύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς επίσης και με τους εκπροσώπους των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που τις εμπιστεύτηκαν, δίνοντας παράλληλα ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα μας, συζήτησε μέσω τηλεδιάσκεψης χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε επιτυχίες ορόσημο για την εξέλιξη της υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας τις πρόσφατες ανακοινώσεις εξαγορών δύο ελληνικών εταιριών, της Automotive και της Silicon, από δύο κορυφαίες παγκόσμιες επιχειρήσεις, την Microsoft και την Applied Material αντίστοιχα. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη τις εταιρείες που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα και εκτίμησε ότι οι προσπάθειές τους μπορεί να τις οδηγήσουν στο επόμενο βήμα, για παράδειγμα στην εξαγορά από μια μεγάλη εταιρεία ή σε μια σημαντική επένδυση από εταιρεία επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης απίφθινε έκκληση προς τους επιχειρηματίες να διαδώσουν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο ενδιαφέροντος των εταιριών του κλάδου τους.